Καλησπέρα σας. Δυστυχώς αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά στο στρατόπεδο της Μόριας. Ό,τι απόμεινε τώρα είναι παρανάλωμα πυρός. Έχει μετανάστες για να επιστρέψει στις παρυφές για να κοιμηθεί, να περάσει τη νύχτα. Απομακρύνθηκαν. Κατά συνέπεια έχουμε πλήρη καταστροφή του στρατόπεδου. Το κήπ της Μόριας και η περιβάλλουσα ζούγκλα, όπως επεκαλείτο, με τις άναρχες δομές για να παραμένουν μετανάστες, πλέον αποτελεί παρελθόν. Η Μόρια πρέπει να σβήσει σαν κήπ και πρέπει πλέον να ισοπεδωθεί ο χώρος. Μάλιστα. Το κλιμάκιο, το κυβερνητικό, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί, κύριε Μουτζούρη? Ήρθε εδώ, δεν κατέληξαν κάπου και νομίζω απεχώρησαν. Δεν υπήρξε κανένα συμπέρασμα οριστικό. Μάλιστα. Πρώτες βοήθειες πότε αναμένεται να καταφτάσουν? Υπάρχει εδώ και η αστυνομική δύναμη, υπάρχει η πυροσβεστική δύναμη, υπάρχει η ιατρικό σώμα, υπάρχει. Ήρθαν καινούργια αστυνομική σήμερα. Δεν νομίζω εκεί το θέμα. Το θέμα είναι η κυβέρνηση πρέπει να δείξει την γενναιότητα και να απομακρύνει τους μετανάστες από εδώ. Δεν πάει άλλο. Ο κόσμος, όλο το νησί της Λέσβου βρίσκεται στα πόδια, δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, δεν ξέρει ποια θα είναι η αντίδραση αυτών των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν αυτό να συνεχιστεί. Βεβαίως. Ξέρουμε πώς μπορεί να προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά, κύριε Μουτζούρη? Δηλαδή, φτάνουμε στο... Ναι. Λέγονται πολλά. Το μόνο βέβαιο και κατεμένα είναι ότι ήταν οι θελημένες προκλήσεις πυρκαγιάς και γι' αυτό και μία ΜΚΟ, ονόματι Stand By Me Lesbos, ανήρθησε μια ανακοίνωση που λέει ότι η Μόρια τώρα θα καταστραφεί και η Λέσβος. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό να ζούμε. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Έχετε δίκιο. Και μιλάμε και για μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων. 12.500 ήταν. 12.500. Ο αριθμός μειωνόταν από τους 22 που ήταν το Φεβρουάριο. Με τα μεγάλα γεγονότα, με τα ΜΑΤ, έχουν μειωθεί στις 12.500. Η κυβέρνηση σε αυτό το τομέα έκανε μια καλή δουλειά. Όμως θα βρούμε μέχρι τη γενναιότητα και να τους απομακρύνει πλήρως. Το δικό σας αίτημα δηλαδή προς την κυβέρνηση ποιο είναι? Πλήρης απομάκρυνση. Πλήρης. Πληρώσαμε το τίμημα του μεταναστευτικής κρίσης αρκετά. 5 χρόνια το έχουν πληρώσει. Κάτι και αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Παράλληλα, φοβάστε και για εξάπλωση κρουσμάτων κορονοϊού, κύριε Μουτζούρη? Είναι βέβαιο αυτό. Είναι βέβαιο αυτό. Ναι. Είναι βέβαιο αυτό. Διότι υπήρξαν 35 χθες που ανακοινώθηκαν, αυτοί μετέδωσαν αλλού. Γιατί ήταν εκεί πέρα ο συνοστισμός μεγάλο στο ΚΙΤ, που είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλοί με το νιό. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να συνεχίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αναζωπηρώθηκε, λέτε, η πυροσβεστική υπηρεσία.